Καλησπέρα, Λάνια μου. Λοιπόν, αυτό το βίντεο θα είναι λίγο ενημερωτικό. Θα μιλήσω λίγο για κάποιες καταστάσεις και κάποια πράγματα που πέραν από το μυαλό μου και γίνονται στη ζωή μου. Οπότε, αν δεν σας ενδιαφέρει καθόλου, no hard feelings. Απλά μην το δείτε το βίντεο, κανένα πρόβλημα. Έτσι. Τα λέμε. Θα πάμε λίγο κάπου μαζί. I just bought a fucking bed. I can't Το πόσο καλός έχω γίνει στο να κάνω πράγματα με ένα χέρι, δεν φαντάζεστε, έτσι. Είμαι και driver με ένα χέρι, έτσι, μην λέμε μαλακίες. Βανάκι μου! Λοιπόν, παιδες, μου είχε έρθει και ιδέα για το πώς θα κάνω το βανάκι μέσα. Θα το μοιραστώ και αυτό σύντομα μαζί σας. Νομίζω ότι το design και η ιδέα δεν έχει ξαναφτιαχτεί γενικά στο εσωτερικό. Άμα πετύχει έτσι, μπορεί και να μην πετύχει, οπότε δεν θα πω μεγάλα λόγια ακόμα. Anyway, λοιπόν, θα σας πάω σε ένα μέρος στο οποίο πηγαίνω όταν θέλω να μαζέψω λίγο τις σκέψεις μου και απλά να ξεφύγω λίγο από, ναι, το τι με περιβάλλει γύρω μου, τον κόσμο γύρω μου και απλά ξέρεις. Να σκεφτώ. Το κάνετε κι εσείς, φαντάζομαι. Έχετε τα δικά σας μέρη. Σήμερα θα σας δείξω ένα δικό μου μέρος. Το οποίο είναι πολύ κοντά στο σπίτι μου. Πάνω. Δεν θα ανέβω τώρα γιατί το φως πέφτει. Έχω ένα χέρι. Και καταλαβαίνετε. Γράμισε τα. Άλλη φορά. Θα σας δείξω. Θα πάμε για άλλη φορά μαζί. Απλό βίντεο, απλά πράγματα. Σήμερα, παιδιά, απλά θέλω να μιλήσω. Και θα ξεκινήσω απλά λέγοντας το πόσο σημαντικό για μένα είναι να είμαι αληθινός απέναντι σε εσάς, ειλικρινής απέναντι σε μένα. Και επειδή γενικά αυτό το τελευταίο καιρό έχω βγάλει κάποια βιντεάκια γύρω από το Star, γύρω από τον αρχηγό, και το πρώτο μου βίντεο ήταν υποσχόμενο για άλλα πράγματα, ήθελα απλά να μιλήσω γι' αυτό. Γιατί νιώθω κι εγώ ο ίδιος λίγο χαμένος με το περιεχόμενό μου και λέω, κάτσε ρε φίλε. Εδώ έλεγες για βανάκια, ταξίδια και γυμναστικές και το ένα το άλλο. Ναι, και ακόμα αυτό είμαι. Δεν έχει αλλάξει ούτε τόσο, παιδιά. Ούτε τόσο. Είμαι ακόμα Τζόναθαν που έχει πει αυτά τα πράγματα και ακόμα αυτά τα πράγματα κυνηγάω. Απλά, όπως είδατε, έχω βγάλει τον νόμο μου, το οποίο με κάνει να πρέπει να πατήσω κάποια πράγματα σε παύση. Είχα τον πατέρα μου στο νοσοκομείο τώρα πρόσφατα. Οπότε γενικά πολλά πράγματα μου έπαιρναν ενέργεια, χρόνο και κάποια άλλα πράγματα όπως όμως μου με βάζει stop σε πολλά πράγματα. Έτσι. Οπότε τα βιντεάκια γύρω από τη γυμναστική, τα οποία υποσχέθηκα και ανυπομονώ πάρα πολύ να τα κάνω, δεν μπορώ να τα κάνω ακόμα. Κάνω υπομονή. Ο γιατρός μου είπε πάρα πολύ θετικά πράγματα όταν πήγα πρόσφατα. Οπότε προχωράμε, παιδιά, όπως υποσχέθηκα. Απλά με λίγη υπομονή ακόμα και θα φτάσουμε και σε αυτό το κομμάτι. Το βανάκι έχει πλέον υγραέριο, οπότε τα ταξίδια θα βγαίνουν πολύ πιο οικονομικά πλέον, πολύ πιο μακρινά. Οπότε αυτό το βίντεο είναι ενημερωτικό γύρω από την κατάσταση και αυτό που συμβαίνει. Κυρίως γιατί θέλω να ξεκαθαρίσω, παιδιά, ότι είμαι αληθινός. Αυτά που έχω πει θα γίνουνε, δεν αλλάζουνε, απλά γίνεται επαναπροσαρμογή στα σημερινά δεδομένα, έτσι. Δεν μπορώ να κάνω γυμναστική με τον ίδιο τρόπο. Ναι, οκ, μπορώ να κάνω καθίσματα, αλλά δεν έχω ψηθεί ακόμα να φτιάξω ένα βίντεο γύρω από το πόσα καθίσματα κάνω, έτσι. Οπότε, το van θα προχωρήσει πολύ σύντομα. Θα αρχίσουμε να κάνουμε κατασκευές μέσα με βοήθεια. Εννοείται, γιατί δεν μπορώ εγώ μόνο. Το επόμενο επεισόδιο γύρω trip είναι υπό επεξεργασία. Θα έρθει και αυτό, όλα στην ώρα τους. Ούρε αδερφέ! Ρε, δεν βγες έξω από το σπίτι, ρε. Είναι ωραία εδώ, ρε. Ρε, εδώ δεν είναι καλά, ρε. Δεν νιώθω καθόλου καλά, ρε, φίλε. Έχω ξεφύγει από την παράνοια και νιώθω μια ομορφιά, γι' αυτό δεν είμαι καλά. Η σαπίλα των δύσκολων εποχών, των δύσκολων ημερών, κάπου εδώ χάνεται. Και νιώθεις υπέροχα με αυτό που είσαι. Είδες, άμα έχεις αδερφά. Η καλύτερη φάση είναι το ότι βρίσκομαι εδώ μαζί με αυτόν εδώ. Απλά ήθελα να μιλήσουμε ειλικρινά μεταξύ μας.
Γιατί ένιωθα εγώ ότι το είχα ανάγκη. Γι' αυτό και είπα στην αρχή του βίντεο ότι άμα δεν γουστάρετε να μάθετε τι συμβαίνει, κανένα πρόβλημα. Εγώ θα το κάνω όπως και να έχει. Οπότε όποιος θέλει το βλέπει, έτσι. Όπως και να έχει, είμαι άτομο που δεν χειρίζεται καταστάσεις. Προσπαθώ να σκεφτώ, θετικά. Κούτσου, μίλα καλά, γιονάτα και αργά. Αλλά είμαι άνθρωπος, όπως όλοι μας. Οπότε όπως και να έχει, και εμένα με φθείρει και εμένα μου παίρνει ενέργεια το ότι έχω τον νόμο μου και πρέπει να κάνω πίσω σε πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα να πάω με χίλια τώρα και να πατάω το γκάζι στο τέρμα, έτσι. Αλλά έτσι είναι η ζωή και πρέπει να το δεχτώ και πρέπει να δουλέψω με αυτά που έχω. Και αυτό έκανα στην ουσία μέχρι τώρα και νιώθω πολύ περήφανος για το ότι δεν έχω πέσει ψυχολογικά, παρά μόνο σήμερα. Σήμερα ξύπνησα, παιδιά, είδα γκρίζο το καιρό έξω και λέω, πω, τι κάνουμε, ρε φίλε. Έχουμε μείνει πίσω. Και λέω, okay, θα κάνω ένα ενημερωτικό βίντεο, γιατί εγώ νιώθω καλά με αυτό. Έχω ανάγκη να μιλήσω για το ότι έχω μείνει πίσω στο ότι, okay, τρώω σφαλιάρες από τη ζωή. Ο πατέρας μου ήταν στο νοσοκομείο, πάλι καλά έχει βγει και είναι καλά, αλλά και αυτό μου κόστησε. Και ας μην φαίνεται, δεν το ξέρει κανένας, μόνο εγώ, έτσι. Όπως και ότι ο ώμος μου. Έχω ένα μήνα τώρα σε αυτήν εδώ τη στάση. Κοντεύω να φρικάρω. Θέλω να κάνω κατακόρυφο, παιδιά. Να σταθώ στα χέρια μου. Πώς το λένε, αυτό το είχα ρουτίνα στην καθημερινότητά μου και ξαφνικά πρέπει να τα γυρίσω όλα τούπα και να μάθω πώς να διαχειρίζομαι τη νέα μου καθημερινότητα. Γιατί πλέον περιορίζομαι σε πάρα πολλά από αυτά τα οποία είχα στην καθημερινότητά μου δεδομένα. Όπως τη γυμναστική, την κίνηση, τη δραστηριότητα. Έχω λιώσει στο κατσιό και στην ακινησία, αλλά πάλι είμαι παραγωγικός γινώντας βίντεο και κάνοντας άλλα πράγματα και το μυαλό μου δεν σταματάει. Αλλά όπως και να έχει, είναι μια νέα καθημερινότητα και έτσι γνωρίζω καινούργια κομμάτια του Τζόναθαν συνεχώς. Και πρέπει να με βρω μέσα σε αυτό. Γι' αυτό αποφάσισα να το κάνω αυτό σήμερα. Δεν θα το κάνω καθόλου edit, θα το βάλω raw εντελώς. Και όποιος θέλει να κάτσει να το δει, καλώς. Αλλιώς, παιδιά, δεν πειράζει. Τα καλύτερα έρχονται, συνεχίζεται. Και συνεχίζω να δουλεύω σκληρά, γιατί το όνειρο είναι όνειρο και τα καράβια μου τα έχω κάψει, παιδιά. Όπως έλεγα και στο πρώτο μου βίντεο, δεν υπάρχει plan B. Οπότε, ό,τι εμπόδιο και να σταθεί μπροστά μου, μπορεί να με κάνει να μείνω στάσιμος για λίγο καιρό, αλλά δεν πρόκειται να σταματήσω να σκέφτομαι το μπροστά. Έτσι. Οπότε, ό,τι έχει γίνει, έγινε. Κοιτάμε μπροστά και βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Έτσι. Και το ίδιο και εσύ, άμα έχεις κάτι στο μυαλό σου, στόχο στη ζωή σου και συμβαίνουν πράγματα τα οποία σε εμποδίζουν, μην τα βλέπεις σαν ένα τείχος που δεν μπορείς να σκαρφαλώσεις και να περάσεις. Δες το σαν ένα εμπόδιο που απλά σε κάνει να πρέπει να σκεφτείς διαφορετικά, οπότε πρέπει να βρεις έναν τρόπο καινούριο, είτε να πας από γύρω, είτε να το σκαρφαλώσεις από πάνω, έτσι. Γιατί αν το θες πραγματικά, αυτό πρέπει να κάνεις. Όχι να αλλάξεις εντελώς πορεία επειδή βρέθηκε ένα τείχος μπροστά σου. Γιατί τέτοια τείχη θα βρεθούν μπροστά σου πολλές φορές. Και αυτό είχα ανάγκη να πω, γιατί ένιωθα λίγο σήμερα ότι ξύπνησα και λέω, πω, ποιος είμαι, ποιο είναι το περιεχόμενο, τι κάνω. Θέλω να γυρίσω βίντεο σήμερα, αλλά δεν μπορώ να κάνω γυμναστική, δεν μπορώ να κάνω ταξίδι μακρινό με τον βαν. Και εντελώς ειλικρινά δεν είχα όρεξη να κάτσω 8 ώρες μπροστά στο PC και να κάνω edit το γύρο trip. Γιατί θέλει δουλίτσα ακόμα. Θα έρθει, εντάξει, απλά δεν το νιώθω τώρα. Θα έρθει. Γι' αυτό κάνω αυτό σήμερα, γιατί αυτό νιώθω, έτσι. Αυτό. Είμαι Λατινός, είμαι ειλικρινής απέναντι σας και αυτό θέλω να υπάρχει. Δεν θα κάνω κάτι το οποίο δεν είμαι ποτέ. Ποτέ μιλείς ποτέ, αλλά ποτέ. Ακόμα και από αυτό μπορείτε να πάρετε κάτι σήμερα, γιατί αυτό που βιώνω εγώ είναι μια εμπειρία. Και εσείς βιώνετε εμπειρίες που μπορείτε είτε τον τρόπο σκέψης να προσαρμόσετε, είτε να πάρετε αυτή την εμπειρία και να τη βάλετε σε κάτι δικό σας. Οπότε πάλι να υποφεληθείτε από αυτό. Και αν όχι, απλά προχωρήστε, συνεχίστε την ημέρα σας, τη ζωή σας και θα έρθουν άλλα βίντεο τα οποία θα σας εκφράζουν και θα έχουν κάποια άλλη αξία για εσάς. Αυτά. Δεν θα πολυλογήσω πολύ, αλλά έχω ήδη ένα βίντεο στο δρόμο που έρχεται. Ο Casey Neistat της Ελλάδας, παιδιά. Ετοιμαστείτε. Φιλάκια. Όχι, μάγκα μου. Δικιά μου είναι η μέρα. Εγώ θα την κερδίσω.
Εγώ θα κάνω παραγωγικά πράγματα. Δεν θα την αφήσω να με ρίξει κάτω, επειδή ξύπνησα με ένα συνέστημα. Οπότε δεν θα αφήσω αυτό το συνέστημα να με κυριεύσει για το υπόλοιπο της ημέρας. Ξύπνησα και με κυρίευσε για μία ώρα. Αλλά θα το βάλω κάτω και θα το ξεσκίσω, φίλε. Εγώ έχω στόχους, έχω όνειρα, έχω πράγματα που θέλω να κάνω. Δεν θα αφήνω συναισθήματα ή κακές σκέψεις να με περιτριγυρίζουν και να αποφασίζουν το τι θα κάνω. Και έτσι μπορείς και εσύ. Άμα ξυπνάς και έχεις ένα συναίσθημα το οποίο δεν σ' αρέσει, φίλε, κάνε κάτι. Πώς το λένε, θέλει κλωτσιά στον κόλο και απλά να σηκωθείς να κάνεις. Να μην φιλτράρεις πολύ το τι ξέρεις τι θέλεις, ξέρεις τι θες να κάνεις. Δεν έχεις όρεξη να το κάνεις, αλλά σήκω κάτω όπως και να έχει. Και θα νιώσεις ωραία. Έτσι. Αυτό είναι το δύσκολο. Η απόφαση. Έτσι. Και άμα στην ουσία διώξεις το χρόνο που σου παίρνει να πάρεις την απόφαση, είσαι κερδισμένος, είσαι νικητής, ό,τι και να γίνει. Ωραία. Όποιο και να είναι το αποτέλεσμα. Γιατί κέρδισες το συνέστημα που σε κυρίευε πριν και το άλλαξες. Αυτό. Εγώ σήμερα κέρδισα και νιώθω ωραία. Πήγαινε και εσύ κέρδισε τη μέρα σου λοιπόν. Τσάου!